αν θυμάμαι καλά, πριν 2 χρόνια αγωνιζόταν εδώ στην ΑΕΜ. Η ΑΕΜ που θα προσπαθεί ξανά να βγει στην επίθεση, η σέντρα που γίνεται από κοντά. Γκολ! Μπράβο! Ήταν το κοντινό σούτ εκεί που έγινε από τον Καρά. Προσπάθησε ο αμυντικός εκεί του Αντερίου να αποσοβεί στον γκολ. Ο Καράς όμως ήταν η σέντρα από τα δεξιά που έγινε από τον, από την πρόβα να δω, από τον Μπαλαούρα. Μπήκε στη φάση ο Καράς και από κοντά έκανε το σούτ. Εκεί προσπάθησε να επισοβήσει τον γκολ ο Παναγιωτόπουλος. Δεν τα κατάφερε. Μπαλά κατάγηξε στα δίχτυα έτσι νωρίς πριν καν συμπληρωθεί το 3ο λεπτό. Φυσάει δυνατός αέρας εδώ στο νησιακό γήπεδο. Η σέντρα κεφαλιά του Καβαλάρη εξ επαφής. Το σούτ του Μπαλαούρα, η μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Καράς από κοντά το ύψος της μικρής περιοχής. Σούτερα η μπάλα έξω στο 7ο λεπτό. Τρεις διαδοχικές διαδοχικά σούτ από τους παίχτες της ΑΕΜ. Για να ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Καλόπουλος απευθείας. Μπάλα έξω μετά την απόκρουση του Παντελίδη. Ο Ζέρβα μακριά αυτός. Καβαλάρης που πήρε την κεφαλιά για τον Πιστιόλη. Πιστιόλης δεν κάνει την κίνηση ο Καράς. Θα πάρει την μπάλα ο Καράς μέσα στην περιοχή. Θα πλασάρει πάνω στον Παντελίδη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για την ΑΕΜ να κάνει το 2-0. Κάκος εκτελεί. Βγήκε ο Ζέρβας, αλλά μπροστά από αυτόν πετάχτηκε ο Πέκες που δεν βρήκε την μπάλα. Καλή στιγμή εδώ για τον Ατρόμητο να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Πέκες που πετάχτηκε και αυτόν κεντρικό αμυντικό. Κάποιες αλλαγές από τον νέο προπονητή, τον Πετσίνη. Καράς εδώ για τον Πιστιόλη. Πλασάρει ο Πιστιόλης. Μπάλα πάνω από την εστία του Παντελίδη. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία στο 18 για την ΑΕΜ με τη Λίνη. Και τώρα στην κόντρα η ομάδα της ΑΕΜ με τον Πιστιόλη. Μιχαλόπουλος. Μιχαλόπουλος μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα για τον Καβαλάρη. Καβαλάρης θα σουτάρει. Μπάλα θα βρει και σε πόδι. Θα αποκρούσε εκεί ο Παντελίδης. Περνάει εκεί ωραία τον Παναγιωτόπουλο. Μιχαλόπουλος επιμένει. Πιστιόλη στο σούτ, μπάλα έξω. Με τελίνης. Παλιά εδώ για τον Μάριο Παναγιωτόπουλο που δεν είναι σε θέση offside. Παναγιωτόπουλος θα κάνει το σούτ, μπάλα έξω. Θανάσης Μιχαλόπουλος. Τελεί με πολλά φάλτσα, η κεφαλιά εκεί που γίνεται από τον Μπαλαούρα. Μιχαλόπουλος εκτελεί απευθείας. Πολύ καλή εκτέλεση. Μπάλα έξω. Μιχαλόπουλος. Καβαλάρης. Βασιλείου. Τα δεξιά Βασιλείου, ψάχνει στήριγμα. Πήγαν 2 πάνω του. Έβαλε τη σέντρα. Μιχαλόπουλος. Μπάλα στα δίχτυα από τον Καρά. Εδώ ένα περίεργο γκολ. Ήταν η σέντρα εκεί από τον Βασιλείου. Από τα δεξιά. Η μπάλα κατέληξε στον Μιχαλόπουλο, ο οποίος γύρισε την μπάλα στον Καρά. Από κοντά ο Καράς πετυχαίνει το δεύτερο του προσωπικό γκολ, το δεύτερο και για την ΑΕΜ και το τέταρτο του στο πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν στο 45 με την εκπνοή λοιπόν διπλασιάζει τα τέρματά της η ΑΕΜ με το δεύτερο γκολ του Καρά. Είχε μία-δύο καλές στιγμές. Να δούμε αυτή την επίθεση τώρα εδώ με τον Παναγιωτόπουλο να σουτάρει στην κίνηση. Πρόλαβε και τον Κάκο. Καλοχτυπημένο με πολλά φάλτσα, η μπάλα πέρασε. Πήρε μια περίεργη τροχιά. Δεν τη βρήκε εκεί. Προωθημένος ο Πέκες. Καλαζιάς. Καβαλάρης. Μαλλιά εδώ για τον Βασιλείου. Η σέντρα του Βασιλείου. Με υπερένταση εκεί. Το σου του Μιχαλόπουλος. Και ευχηδιάστηκε ο Μιχαλόπουλος. Το πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού. Ωραία τα κονάκια εδώ του Καρά για τον Πιστιόλη. Πιστιόλης θα μπει στην περιοχή. Θα πλασάρει η μπάλα έξω. Καβαλάρης. Αλλαγή εδώ για τον Πιστιόλη. Περνάει ωραία τον Ταμπάκη. Μπαίνει και στην περιοχή. Κερδίζει και την κόντρα. Και ένα καταπληκτικό γκολ από τον Κώστα Πιστιόλη. Ήταν πέρασε τον Ταμπάκη σε πρώτο χρόνο. Πήρε και την κόντρα σε δεύτερο χρόνο. Και με ένα έξοχο πλασέ έκανε το 3-0 στο 70. Ήταν η πολύ καλή μπαλιά, η μεγάλη μπαλιά του Καβαλάρη. Από τη μία πλευρά στην άλλη πλευρά.
στη συνέχεια ο Πιστιόλης, όπως είπαμε, πέρασε τον ταμπάκι, κέρδισε και την κόντρα και με ένα εξοχοπλασέ έκανε το 3-0. Έτσι τώρα έχουν την ευκαιρία του Αντιρίου να βγουν στην αντεπίθεση. Ωραία, ο Μετυγίνης εδώ με τον Μπαλαούρα. Ο Μπαλαούρας ο Μετυγίνης περνάει, θα μπει στην περιοχή. Θα κάνει και ένα σούτ, καλό σούτ εδώ. Δεν ξεδιλάστηκε ο Ζέρβας. Στο ένα παιχνίδι που ήταν κυρίαρχη, πέρα από τα τρία γκολ, είχε ένα δοκάρι με τον Μπαλαούρα. Να δούμε αυτή τη φάση τώρα με τον Πιστιόλη μέσα στην περιοχή. Αυτό θα πλασάρει, μπαλά έξω. Θεωρώ ότι ήταν δίκαιη καταρχάς η επικράτηση τη ΑΕΜ απέναντι σε εμάς. Ίσως και τα δύο γκολ έχουν μεγάλη σημασία. Δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, αυτό είναι αλήθεια. Δεχτήκαμε γρήγορο γκολ, μας επηρέασε πάρα πολύ. Δεν ήμασταν καθόλου καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Θέλω να πω ότι ίσως είναι το χειρότερο πρώτο ημίχρονο που έχουμε κάνει όσο καιρό είμαι στον Ατρόμητο. Δίκαια ήταν το σκορ στο ημίχρονο 2-0. Μπορώ να πω ότι ήμασταν και τυχεροί σε μια-δυο φάσεις, ίσως είχαμε δεχτεί και ένα ή δύο γκολ ακόμη. Βέβαια το δεύτερο γκολ ήταν αυτό που μας, μπορώ να πω, ήταν κομβική σημασία στο τελευταίο λεπτό του ημίχρονου. Μπήκαμε στο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε μερικά πράγματα, να ανεβάσουμε την ψυχολογία των παιδιών. Στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου χάσαμε μια ευκαιρία, πατούσαμε πιο καλά στο γήπεδο, αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε γκολ σε μια φάση που βρεθήκαμε στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου σε θέση τετ-α-τετ με τον Παναγιωτόπουλο. Και ίσως και αυτό μας απογοήτευσε τα παιδιά. Και τελικώς δεχτήκαμε και ένα ακόμη γκολ και τελείωσε το μάτς στο 3-0. Θεωρώ ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Κάναμε πολύ κακή εμφάνιση. Θεωρώ όμως ότι η πορεία μας δεν θα είναι τέτοια. Δεν θέλω να επικαλεστώ καμία έλλειψη παιχτών από τη δικιά μου ομάδα. Σίγουρα σε όλες τις ομάδες, όλη τη χρονιά θα λείπουν παίχτες. Και στην ΑΕΜ νομίζω ότι λείπαν αρκετοί παίχτες σήμερα. Αλλά εμείς δείξαμε ότι τουλάχιστον στο σημερινό μάτς δεν ήμασταν έτοιμοι να το χτυπήσουμε. Πάντως ο Ατρόμητος προερχόταν από τρία πολύ καλά αποτελέσματα. Ήταν δεύτερο στην βαθμολογία με 7 βαθμούς. Η συνέχεια για τον Ατρόμητο ποια θα είναι, μια είσοδο στην τετράδα ή. Το είπα και στο προηγούμενο παιχνίδι που παίξαμε ότι σκοπός της ομάδος είναι να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Δεν έχουμε άγχος για το αν θα πάμε στην τετράδα ή αν δεν μπούμε στην τετράδα. Θέλουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, θέλουμε να χτυπάμε όλα τα παιχνίδια. Θέλουμε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί μες στο γήπεδο και θα δούμε πού θα φτάσουμε. Ήταν μια δύσκολη αρχή προσωπικά για μένα και για τα παιδιά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσουμε κάποια πράγματα που θέλαμε για να εμφανίσουμε αυτό που είδατε σήμερα στο γήπεδο. Σίγουρα μας περιμένει πάρα πολύ δουλειά. Ο χρόνος θα είναι μαζί μας. Παρότι η ομάδα σου έπαιζε με αρκετές απουσίες, όπως ήταν ο Βασιλάρης, όπως ήταν ο Βαβάτσικος, ο Λίτσος τραυματίας και κάποιοι άλλοι παίκτες, εν τούτης είδαμε και κάποιους παίκτες σε διαφορετικές θέσεις από ό,τι τους είχαμε συνηθίσει να παίζουν. Όπως ο Κάκος τον είχαμε δει να παίζει στόπερ, αριστερό μπακ, ο Χαλαζιάς το ίδιο. Μια ομάδα γι' αυτό αποτελείται από 24-25 παίκτες. Όσους παίκτες έχει η ομάδα στο ρόστερ πρέπει να χρησιμοποιούνται, όταν χρειάζεται δηλαδή. Σίγουρα είχαμε σημαντικές απουσίες γιατί ήταν βασικοί παίχτες, αλλά έχουμε ανάλογα καλούς παίχτες και στον πάγκο και στο ρόστερ που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Αν είναι αρχή του πρωταθλήματος ακόμα, μόλις τέταρτη αγωνιστική, πολλοί λένε έχουν ξεχωρίσει ότι τρεις-τέσσερις ομάδες είναι αυτές, θα είναι αυτές που θα πρωταγωνιστήσουν και οι υπόλοιπες θα παλέψουν για την κατηγορία. Συμφωνείτε? Ίσως να μην είναι τρεις-τέσσερις, ίσως να είναι 5-6. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα. Μετά τον πρώτο γύρο δηλαδή θα μπορούμε να βγάλουμε ξεκάθαρα συμπεράσματα.